Κότς, Ολυμπιακός, πόσο έτοιμος είναι για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν τα παιχνίδια στην Ευρώπη? Καταρχάς, είναι το, ουσιαστικά το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αυτά τα παιχνίδια που θα παίξουμε στη Τσεχία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά από όλες τις απόψεις. Πάρα πολύ σημαντικά και για την προετοιμασία της ομάδος, γιατί θα είναι πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικά επίσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει, να παρουσιάσει το πρόσωπο που πρέπει, να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Και παρόλο που έχουμε τον δεσαβαντάζ το να παίξουμε δύο παιχνίδια εκεί, θα πρέπει να διεκδικήσουμε μέχρι τέλος όποιες πιθανότητες έχουμε για πρόκληση. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, θεωρώ. Εβδομάδα με την εβδομάδα είμαστε ακόμα καλύτεροι και ξέρουμε τον αντίπαλο. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος είναι λίγο πιο έτοιμος από εμάς, γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε ένα Super Cup στο οποίο έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Τους ξέρουμε. Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια και πιστεύω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εκεί. Ποιο είναι το κλειδί για, για αυτούς τους δύο αγώνες από πλευράς τακτικής? Είναι γνωστό. Αυτό που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι ότι να μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 120 λεπτά που είναι τα δύο παιχνίδια. Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια κρίνονται σε λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που υπάρχουν διπλά παιχνίδια, παίζει ρόλο το σκορ. Θα πρέπει να είμαστε μαζί με το σκορ. Πού είμαστε, ποιοι περνάμε, ποιες είναι οι διαφορές του γκολ. Αυτό είναι το κομμάτι το ένα της συγκέντρωσης. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι του ρυθμού. Είναι δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Θα πρέπει να φύγουμε από τον ενθουσιασμό και από την δυναμική που έχει ο αντίπαλος στην έδρα του, να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό. Όποτε θέλουμε εμείς να παγώνουμε το παιχνίδι, όποτε θέλουμε εμείς να τρέξουμε. Και να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά να μπορέσουμε να ελέγχουμε το παιχνίδι όσο περνάει η ώρα σε κάθε, και στα δύο παιχνίδια.